θετικά τα μηνύματα για τον τουρισμό και το 2025, με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τη μεγάλη έκθεση του Λονδίνου να τονίζει ότι η Ελλάδα είναι για τη Μεγάλη Βρετανία στους 10 πιο δημοφιλείς προορισμούς. Υπό αυτό το κλίμα, οι προκρατήσεις και το ότι αυτές ήδη για το 2025 κινούνται ανωδικά, ίσως να μην είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει βεβαιότητες, σίγουρα όμως καταγράφει μια τάση και για την επόμενη τουριστική σεζόν. Το 2023, ως γνωστόν, έκλεισε ως χρονιά αναφοράς, ως χρονιά ρεκόρ. Και από ό,τι έχουν δείξει τα στοιχεία μέχρι σήμερα, το 2024 θα είναι η νέα χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Ήδη από τις επαφές που είχαμε με την Βρετανική αγορά και όχι μόνο, δείχνει ότι οι προκρατήσεις για το 2025 πάνε πολύ καλά, με μια μεγάλη αύξηση. Οι προκρατήσεις για την Ελλάδα και την Κρήτη, όσον αφορά τη Βρετανική αγορά, είναι περισσότερες από ποτέ. Αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη τάση, αλλά προς το παρόν δεν σημαίνει τίποτα. Στη Διεθνούς Φήμη Έκθεση συμμετέχει και η Περιφέρεια Κρήτης, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες προτιμήσεις των Βρετανών τουριστών. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μέσα στα επόμενα χρόνια ο αριθμός των Βρετανών στο νησί θα φτάσει το 1 εκατομμύριο. Δίνει την αισιοδοξία, χωρίς να αποτελεί λόγο πανηγυρισμού, ότι θα έχουμε ακόμα μια εξαιρετική χρονιά απέναντι σε αυτή την αγορά, που στα Χανιά είναι πια πρώτη, στην Κρήτη είναι δεύτερη, θα προσεγγίσει τα επόμενα χρόνια το 1 εκατομμύριο επισκέπτες και μαζί με τη γερμανική αγορά αποτελούν τη βάση που θα μας βοηθάει να αποφεύγουμε κάθε κρίση. Ναι, μεν είναι προτεραιότητα των Βρετανών οι διακοπές στα παράπλευρα αυτά τα οποία θέλουν να ξοδέψουν. Απ' την άλλη μεριά όμως εκεί φαίνεται μείωση κάθε χρόνο σε αυτά τα οποία ξοδεύουν. Πάντως, όπως σημείωσε η κυρία Κεφαλογιάννη, στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από τον ποιοτικό τουρισμό σε μια διευρυμένη χρονικά τουριστική περίοδο. Με τους φορείς του τουρισμού πάντως στο νησί να σημειώνουν ότι για μια μεγαλύτερη σεζόν χρειάζονται πολλά ακόμη να γίνουν και πάντως ουσιαστική πρωτοβουλία και στήριξη από την πολιτεία. Η στρατηγική της Ελλάδας είναι στην ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, στο μέτρο και την ισορροπία, την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, την διάχυση των επισκεπτών καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Δεν γίνεται έτσι η επιμήκυση της σεζόν. Έχουμε πει πολλές φορές τι πρέπει να γίνει. Ας το πάρει σοβαρά η κυβέρνηση για να το κάνουμε. Η Όλγα Κεφαλογιάννη πάντως αναφέρθηκε και στον υπερτουρισμό, σημειώνοντας πως η Ελλάδα στο μόνο σημείο που έδειξε να έχει τέτοια σημάδια ήταν η κρουαζιέρα, για την οποία άμεσα ελήφθησαν δραστικά, όπως τόνισε, μέτρα. Άρα παρεμβαίνουμε εκεί και όπου χρειάζεται, έτσι ώστε να αποσυμφορήσουμε τις πιέσεις που υπάρχουν μόνο στο χρόνο και στο χώρο.